Ευχαριστούμε. Άλλη υπάρχει κάτι που θέλω να ρωτήσω. Μου. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια με τη συνδρομή του φίλου μας του Παναγιώτη και είναι σε καλό δρόμο, γιατί οπωσδήποτε πρέπει να βρούμε τρόπο να αντικαταστήσουμε το πλαστικό, τερέκ του γηπέδου μας. Εσείς που το χρησιμοποιείτε έχετε διαπιστώσει ότι πλέον είναι σε κατάσταση που είναι απαγορευτική η χρήση. Λοιπόν, η υπόθεση βρίσκεται σε καλό δρόμο. Επειδή υπήρξαν και πάρα πολλά παράπονα, ακόμα και από απλούς ανθρώπους, εμένα δεν μου έγινε και επιστολή από γονέα ποδοσφαιριστή ή από συγγενή ποδοσφαιριστή, από δύο-τρεις, και από παππού, ναι, συγκεκριμένα, προκειμένου να βοηθήσουμε στην προσπάθεια αυτή. Καθίσαμε, το κουβεντιάσαμε λίγο και είδαμε ότι είναι μία από τις επιλέξιμες δαπάνες που μπορούμε να βοηθήσουμε. Πρέπει να βρούμε τον σωστό τρόπο, ώστε η όλη προμήθεια να γίνει και σύντομα και με όλη τη διαδικασία που βλέπετε, και ευελπιστώ ότι θα έχουμε πολύ κοντά, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και με την έγκριση του κύριου Περιφερειάρχη, τη δυνατότητα να αντικαταστήσουμε τον απαράδεκτο κατά τους ειδικούς και όχι κατά εμένα. Και εγώ βλέπω εκεί ποδόσφαιρα, δεν μπορώ να κρίνω αν δεν τρέξεις, αν δεν περπατήσεις. Το απαρχαιωμένο τέλος πάντων ταρτάν που υπάρχει, με ένα καινούργιο σύγχρονη τεχνολογία που θα δώσει δυνατότητα και για καλύτερες επιτυχίες στις ομάδες που αγωνίζονται εκεί, κυρίως όμως και στις μεικτές της ΕΠΣ, ναι, που διαπρέπουν, κύριε Πρόεδρε και κύριε Χρήστο και λοιποί συνάδελφοι, στις κατηγορίες και στα πρωταθλήματα που διοργανώνει η ΕΠΣ. Πέρασαμε στις 8 και φέτος. Και θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την περσινή επιτυχία και να ευχηθώ και φέτος να κατακτήσετε το κύπελλο. Τι να πω. Η τελευταία παράκληση μου είναι να κάνει το γήπεδο, το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί δεν παίζεται εκεί μέσα. Όλος ο νομός, προπονήσεις παιδικά γίνονται εκεί μέσα. Εάν μπορέσει και γίνει ο Τάπητας να τα αλλάξουμε, και εμείς θα έχουμε κέρδος και όλος ο νομός και όλη η περιφέρεια. Γιατί γίνονται πάρα πολλά παιχνίδια εκεί μέσα, παιδικά, προπαιδικά και ακόμα και σχολική αγώνηση, οι οποίοι είναι. Το πρόγραμμα γινόταν εκεί μέσα και το χειμώνα έρχονται και μεγάλες ομάδες που κάνουν προπονήσεις. Αλλά το τερέν μέσα είναι τόσο κατεστραμμένο που δεν μπορεί άλλο παίχτης να πει μέσα. Γι' αυτό τον παρακαλώ πάρα πολύ να, αν μπορέσει σε αυτή τη διαδρομή να μπορέσει να κάνει κάτι, να κάνουμε το γήπεδο. Τον ευχαριστώ για την παρουσία του και πάντα είναι γερός και δυνατός.